Κυρία Υπουργέ, έχει ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά. Έχει ξεκινήσει και η δεύτερη φάση της εφαρμογής του νόμου της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και η κατάσταση με τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό είναι εκρηκτική στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Εκατοντάδες νήπια, μπορεί και περισσότερα, μπορεί και χιλιάδες, στους δήμους που υλοποιείται αυτή τη στιγμή η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, είτε φοιτούν σε νηπιαγωγεία αρκετά έως πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και έτσι υφίσταται μια απίστευτη ταλαιπωρία και τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ στην Αθήνα το Δήμο της Νέας Ιωνίας αλλά και το Δήμο Παύλου Μελά της Σταυρούπολη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είτε ταλαιπωρούνται σε υπερπληθή τμήματα. Ο νόμος προέβλεπε μια νηπιαγωγό για 22 παιδιά, αλλά σε αυτές τις περιοχές και στις περισσότερες από τις περιοχές που υλοποιείται η δίχρονη προσχολική αγωγή, τα παιδιά είναι και είτε 23, είτε 24, είτε ακόμα και 25, με ό,τι αυτό σημαίνει για νηπιαγωγεία και για παιδιά και για τάξεις νηπίων. Είτε, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, στηβάζονται αυτά τα παιδιά της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε τελείως ακατάλληλους χώρους, ακόμα και σε αποθήκες ή σε αίθουσες εκδηλώσεων δημοτικών σχολείων, ακόμα και σε ορόφους, ακόμα και σε υπνοτήρια άλλων νηπιαγωγείων, σε διαδρόμους. Η κατάσταση πραγματικά, όπως είπα, είναι εκρηκτική. Βεβαίως, είναι δεδομένες οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης. Και είχαμε επισημάνει τότε στη συζήτηση του νόμου και στις τροπολογίες που έφερε κατά καιρούς η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου και την προχειρότητα, αλλά θα τολμούσαμε να πούμε και την ανευθυνότητα της προηγούμενης κυβέρνησης για την εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού και τόσο σπουδαίου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού μέτρου. Το θέμα είναι τώρα τι κάνετε εσείς, κυρία Υπουργέ. Τι κάνει η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και το γνώριζε ασφαλώς το ζήτημα από την άνοιξη ακόμα του 2018, όταν ψηφιζόταν ο νόμος. Η απάντηση δεν είναι ρητορική. Την έχει δώσει η ίδια η ζωή, τη δίνετε κι εσείς, τη δίνει το Υπουργείο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το συνεχίζει από εκεί που το άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το αφήνει δηλαδή το θέμα αυτό να σέρνεται, να λειτουργεί κυριολεκτικά πάνω στο γόνατο, όπως. Και έτσι οι πραγματικές, οι ουσιαστικές ανάγκες αυτών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, των νηπίων δηλαδή, να μένουν κυριολεκτικά ανικανοποιητές. Η ερώτησή μας είχε διατυπωθεί και στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως κριτική. Το ζήτημα, και αυτό σας ρωτάμε σήμερα, κυρία Υπουργέ, είναι θα δώσετε επιτέλους μια γενναία κρατική χρηματοδότηση, έτσι ώστε να αρχίσει, δεν λέμε εμείς να κτιστούν αύριο, αλλά να αρχίσει να δημοσιοποιήσετε, να εκπονήσετε ένα πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτίριων και συγκεκριμένα νηπιαγωγείων, σύγχρονα κτίρια, ασφαλή, προκειμένου να στεγαστούν όλα τα παιδιά, βεβαίως με τους ανάλογους χώρους για τη σύντηση, για την ξεκούρασή τους και για ό,τι άλλο χρειάζεται αυτή η διαδικασία του νηπιαγωγείου. Και βεβαίως, επειδή οι χώροι δεν αρκούν από μόνοι τους και οι υποδομές δεν λένε τίποτα, τι θα κάνετε έτσι ώστε αυτοί οι χώροι, αυτά τα νηπιαγωγεία, να στελεχωθούν από μόνιμο διδακτικό, εκπαιδευτικό προσωπικό. Τι θα κάνετε, δηλαδή διορισμούς στην προσχολική αγωγή. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ανάγκες είναι κυριολεκτικά τεράστιες και θα αυξάνουν όσο επεκτείνεται, όσο θα επεκταθεί, αναμένεται του χρόνου να επεκταθεί και η τρίτη φάση εφαρμογής της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Ευχαριστώ.